βίντεο που είχα κάνει με τρόπους θέρμανσης φέτος το χειμώνα που θα είναι πάρα πολύ ακριβό το ρεύμα, ένας φίλος του καναλιού μου έστειλε ένα mail, ο οποίος με ρωτούσε αν γνωρίζω για κάποια συγκεκριμένα σώματα που έχουν βγει εδώ και αρκετά χρόνια και υπόσχονται πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση σε σχέση με τα συμβατικά που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο των 50 ή των 80 ευρώ. Έψαξα και βρήκα αυτά τα σώματα, επικοινώνησα με την εταιρεία και ζήτησα να μου στείλουν ένα από αυτά, να το δοκιμάσω, να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Το συγκεκριμένο είναι 1210 W, είναι για ένα δωμάτιο και η εταιρεία μας λέει ότι μετά την πρώτη μισή ώρα που θα δουλέψει και θα πιάσει τη θερμοκρασία του χώρου, η κατανάλωση πέφτει στο 1 τρίτο και πιο συγκεκριμένα 38%, και αυτό το μοντέλο από 1200 W θα πέσει στα 460 για κατανάλωση μιας ώρας. Την πρώτη ώρα θα λειτουργήσει λίγο παραπάνω για να μας δημιουργήσει καλές συνθήκες στο χώρο και τις υπόλοιπες 9 ώρες θα δουλεύει μόνο με 460 W την ώρα. Επίσης έχει πιστοποίηση BS-RIA. Για να δοθεί μια τέτοια πιστοποίηση από αυτόν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, πρέπει η συσκευή να κάνει αυτά που υπόσχεται. Το σώμα το καλοριφέρ των 50-70 ευρώ ας πούμε, έχει μέσα μία αντίσταση η οποία ζεσταίνει το σώμα, κάποια έχουν και λάδι, και όταν πιάσει ο χώρος μας μία θερμοκρασία που δεν την ξέρουμε, σταματάει, κόβει η αντίσταση και μετά από λίγο ξεκινάει και δουλεύει, αλλά αφού έχει κρυώσει η αντίσταση και αφού έχει σχεδόν κρυώσει όλο το σώμα. Όταν έχει πέσει η θερμοκρασία του σώματος, ξαναξεκινάει η αντίσταση. Συνήθως είναι δύο αντιστάσεις, 2000 W, για να μας καλύψει ένα χώρο 15 τετραγωνικά. Και θέλουμε καταρχήν κατανάλωση ρεύματος για να ζεσταθεί η αντίσταση, και αφού ζεσταθεί ξανά η αντίσταση, τότε μας συνεχίζει και μας ζεσταίνει όλο το σώμα. Και ξανά η ίδια διαδικασία. Πέφτει η θερμοκρασία, κόβει ο θερμοστάτης, κρυώνει η αντίσταση, κρυώνει το σώμα και ξαναξεκινάει. Όλη αυτή η διαδικασία, ενώ είναι 2000 W το σώμα, αν φτάσει ποτέ και κόψει, επειδή οι λαμαρίνες τους είναι πολύ λεπτές, αν φτάσει ποτέ και μας καλύψει το χώρο και κόψει, σταματάει να καταναλώνει 2000 και η διακοπτόμενη κίνηση μπορεί να φτάσει, ας πούμε, σε μία ώρα τα 1500, επειδή κόβει και σταματάει. Έχουμε τώρα το σώμα αυτό εδώ της Roide που θα σας δείξω σήμερα, το οποίο έχει μία αντίσταση μέσα, είναι 1210 W όπως μας λέει η εταιρεία, έχει θερμοστάτη ακρίβεια λιγότερο από μισό βαθμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν το σώμα πιάσει τη θερμοκρασία που θα το επιλέξουμε με θερμοστάτη ακριβίας, λειτουργεί η ένδειξη Fuzzy Logic. Τι είναι αυτό? Με το που θα του επιλέξουμε εμείς 21 βαθμούς ή και λιγότερο ή και περισσότερο ό,τι θέλουμε, κόβει η αντίσταση, αλλά δεν κόβει σε σημείο που θα κρυώσει το σώμα, είναι 1210 W. Κόβει αντίσταση και αφού κόψει η αντίσταση ξεκινάει να λειτουργεί η τεχνολογία Fuzzy Logic, κόβει για 2 δευτερόλεπτα, σταματάει να δουλεύει, αλλά δεν σταματάει για παραπάνω, δεν προλαβαίνει να κρυώσει η αντίσταση, της δίνει 1 δευτερόλεπτο ρεύμα ή 2 ανάλογα πόσο θα χρειαστεί, με αυτά τα 2 δευτερόλεπτα φτάνει πάλι στο peak, δεν προλαβαίνει να κρυώσει το λάδι. Το σώμα έχει μέσα πολύ καλής ποιότητας λάδι. Και γιατί λάδι και όχι νερό? Γιατί το λάδι και φτάνει γρήγορα σε θερμοκρασία υψηλή και αφού κόψει το σώμα κρατάει πολύ θερμοκρασία. Θα σας το δείξω σε λίγο. Το συγκεκριμένο σώμα 20 λεπτά μετά που το έβγαλα από την πρίζα με τη θερμική κάμερα μου έδειχνε ότι ακόμα είναι ζεστό και με το χέρι βέβαια το έπιανες και ήταν ζεστό. Γιατί το λάδι κρατάει τη θερμοκρασία.
σε αντίθεση με, με το απλό σώμα καλοριφέρ το ηλεκτρικό. Αυτό είναι 1210 βατ, μας λέει ότι είναι για 14 τετραγωνικά. Και με αυτήν την τεχνολογία η κατανάλωση φτάνει τα 460 βατ την ώρα. Το 1 τρίτο. Από 1210 βατ πέφτει στα 460. Και εννοείται ότι αν δεν θέλεις να ψήνεσαι μέσα στο χώρο σου και έχεις φτιαγμένο έτσι το σπίτι και δεν έχεις πάρει ένα σώμα για να σου καλύψει ολόκληρο το σπίτι, αλλά είναι σε συγκεκριμένα σημεία που θα σου υποδείξει κάποιος για να βάλεις τα σωματάκια, μπορείς να το κατεβάσεις και πέφτει ακόμα αυτή εδώ η κατανάλωση. Η εταιρεία ουσιαστικά μας λέει ότι η απόδοση των συγκεκριμένων σωμάτων είναι 2,6 και πλησιάζει την απόδοση της αντλίας θερμότητας και των κλιματιστικών που είναι κοντά στο 3, ενώ τα απλά σώματα έχουν απόδοση 1. Ό,τι ρεύμα πάρει, τόση απόδοση θα σου βγάλει. Προϋποθέτει βέβαια να έχετε βασικές μονώσεις στο χώρο σας. Δεν θα βγάλει αυτή την απόδοση, ας πούμε, όταν υπάρχει ένα σπίτι και έχει παντού διαρροές από παράθυρα και έχει παντού μεγάλες απώλειες. Έχουμε άμεση απόδοση της θερμότητας, μέσα σε 30 λεπτά έχει ζεσταθεί φουλ το σώμα. Εννοείται το κάθε σώμα έχει ανεξάρτητη λειτουργία και μπαίνει σε πρίζα. Η εγκατάσταση είναι δωρεάν, δεν υπάρχει συντήρηση, δεν έχουμε εκπομπές καυσαερίων, δεν μολύνει το περιβάλλον. Πολύ εύκολο στη χρήση, εύκολη εγκατάσταση. Αυτό είναι το στάμπο, το βάζουμε στο πάτωμα και με αυτό, ακουμπώντας το κάτω στο πάτωμα, μας λέει ότι πρέπει να το βάλουμε σε συγκεκριμένο ύψος από το πάτωμα για να μπορέσει να κάνει την κυκλοφορία του αέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά η ποιότητα και το πάχος του καλοριφέρ δεν έχουν καμία σχέση με κανένα θερμοπομπό. Αυτό φανταστείτε είναι 25 κιλά. Έχει μέσα βέβαια και το λάδι, και λάδι συγκεκριμένης ποιότητας και συγκεκριμένης εταιρείας Repsol, που είναι φτιαγμένο μόνο για αυτό το καλοριφέρ. Μας λέει να τοποθετήσουμε το στάμπο, βλέπετε τον τρόπο, στο πάτωμα, όχι πάνω στο σοβατιπί, στο πάτωμα, και έχουμε ακριβώς τις διαστάσεις. Έχει 5 στηρίγματα για τα μεγάλα και 3 για τα μικρά. Βλέπετε ότι εδώ μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό που είναι το μοντέλο 11 και αυτό και κάτω. Το κρατήσουμε έτσι λίγο πρόχειρα, μη φύγει. Και πάμε. Και κάτω αυτό που μοιάζει με αρκουδάκι. Thank you.
ύψος πρέπει να είναι στο ίδιο σημείο με το άλλο. Διαφορετικά θα γέρνει λίγο. Σου αφήνει και χώρο για να καθαρίσεις από κάτω. Το είδατε πόσο εύκολη είναι η εγκατάσταση, ακόμα και μόνοι σας μπορείτε να το βάλετε. Πολύ χαμηλή κατανάλωση του χειριστηρίου, είναι 0,4 W σε stand-by, ούτε 1 W δηλαδή, όσο και ένα λαμπάκι στον πίνακα. Κάνει έλεγχο της θερμοκρασίας 2-3 φορές το δευτερόλεπτο. Επειδή πίσω από το πάνελ είναι υψηλή θερμοκρασία και έχει χώρο για φυσική ροή της ζέστης προς τα πάνω, δεν έχουμε τόσο υψηλή θερμοκρασία μπροστά και ένα παιδί μπορεί εύκολα, αν ακουμπήσει κατά λάθος το σώμα, να τραβήξει το χέρι του χωρίς να καεί, γιατί δεν φτάνει πάνω από 50 βαθμούς θερμοκρασία μπροστά στο σώμα. 50-55 βαθμούς. Όταν αντιληφθεί ότι ένα παράθυρο είναι ανοιχτό, κάνει κάποιους υπολογισμούς και βλέπει ότι δεν μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία στο χώρο και σβήνει, έχει ειδική βαφή για προστασία από τον ήλιο να μην κυτρινίζει. 10 χρόνια εγγύηση, εντελώς αθόρυβο, κάποια μοντέλα έχουν και Wi-Fi. Έχει λειτουργία προστασίας του χώρου από μούχλα και υγρασία. Σε κάποιους βαθμούς όταν πέσει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία, ξεκινάει μόνο του και δουλεύει. Αν θέλετε εσείς, για να μην πέσει χαμηλά η θερμοκρασία κάτω από 15 βαθμούς και αναπτυχθεί μούχλα και υγρασία στο χώρο. Και έχει και λειτουργία προστασίας του χώρου από ψήξη, να μην πέσει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία και παγώσει το σπίτι. Πάμε να δούμε λίγο και το χειριστήριο. Οι γραμμές που φαίνονται εδώ είναι από την κάμερα, δεν φαίνεται έτσι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, εντάξει, η μάρκα και το μοντέλο. Ροίντε, να πω ότι είναι ισπανικά, δεν είναι ούτε κινέζικα ούτε τίποτα. Είναι ευρωπαϊκό το καλοριφέρ. Ανοίγει, κλείνει το κουμπί έναρξης. Το μενού, πατώντας το μενού, μας δείχνει εδώ τις ρυθμίσεις. Ένδειξη φωτεινότητας του display. Όταν δουλεύει και του display, όταν δεν δουλεύει, βλέπετε πως πέφτει, για να πέσει κι άλλο η κατανάλωση, αν και είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία δεν είναι αυτή που έχει ο χώρος, είναι, την επιλέγουμε από εδώ. Χειροκίνητο ή αυτόματο, manual ή auto. Από εδώ επιλέγουμε με τα βελάκια τη θερμοκρασία που θέλουμε. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, μενού, οι ρυθμίσεις, φωτεινότητα, δεν ξέρω αν φαίνονται, clear memory, οι γλώσσες και το ρολόι. Τώρα είναι ρυθμισμένο. Πέμπτη μέρα της εβδομάδας, τέλος πάντων, μπορούμε να ρυθμίσουμε ό,τι θέλουμε. 7 ημέρες. Έχει προγραμματισμό, μπορούμε να βάλουμε να δουλεύει όποτε θέλουμε εμείς. Λοιπόν, πατώντας το μενού, πάμε δεξιά. Έχει ένα σπιτάκι, OK. Και έχει ένδειξη ανοιχτού παραθύρου, δηλαδή αν έχει ανοιχτό παράθυρο, να κόψει.
Αυτό εδώ είναι η προειδοποίηση ότι έχουμε υψηλή κατανάλωση. Εδώ μας λέει πόσο έχει δουλέψει. Μας λέει ότι τώρα δουλεύει 2 ώρες, βέβαια το έχω πολύ χαμηλά, και συνολικά έχει δουλέψει 3 ώρες. Και εδώ έχει πληροφορίες για την έκδοση, το software του προϊόντος. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, αυτή τη στιγμή που είναι πράσινο, μας λέει ότι αυτό που έχουμε επιλέξει έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση. Βλέπετε και το φιλαράκι εδώ και βλέπετε ότι 0,4 έχουμε κατανάλωση για το display, τίποτα δηλαδή. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε με το συν σε θερμοκρασία. Βλέπετε ότι ακόμα ανάβει πράσινο, γιατί μας λέει ότι αυτό που επιλέγουμε έχει μηδαμινή κατανάλωση. Ανεβαίνουμε. Και τώρα βλέπετε ότι ξεκίνησε η ένδειξη Fuzzy Logic. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κοντά στη θερμοκρασία του χώρου μας και ότι θα δουλεύει λίγο και θα κόβει αυτό που σας είπα με την αντίσταση. Θα δουλεύει και θα σταματάει. Πάμε να το δούμε και πάνω. Ξεκίνησε, δουλεύει 2 δευτερόλεπτα και σταμάτησε. Βλέπετε για πόση ώρα έχει σταματήσει. Είναι κανονική η χρόνη τώρα. Κοντεύει τα 15 δευτερόλεπτα που έχει σταματήσει. Αν ανέβει η θερμοκρασία, θα πέφτει πιο λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι ξεκίνησε 1080, 1075 και έκοψε. Δηλαδή δουλεύει 2-3 δευτερόλεπτα, φτάνει η αντίσταση στο πικ της να ζεστάνει το σώμα και ξανακόβει. Αυτή είναι η διαδικασία που κάνει και το κάνει τόσο οικονομικό στο ρεύμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε στο χώρο 19 βαθμούς. Και ας το πάμε 19,5. Βλέπετε ότι έσβησε το Fuzzy Logic και έχει ανάψει αντίσταση και κυτρίνησε η ένδειξη κατανάλωσης. Μας λέει ότι έχουμε πάνω από το χώρο, πάνω από τη θερμοκρασία του χώρου, και ότι θα χρειαστεί να δουλέψει λίγο η αντίστασή μου, να σου φτάσω τη θερμοκρασία εκεί που πρέπει και μετά θα ξεκινήσει το Fuzzy Logic. Το βλέπετε εδώ ότι έχει φουλάρει λίγο για να μας ανεβάσει θερμοκρασία. Το σήμα της αντίστασης βλέπετε ότι ανάβει ακόμα. Μόλις σβήσει το σήμα της αντίστασης εδώ και ανάψει το Fuzzy Logic, μας λέει ότι έχει μπει σε διαδικασία να συντηρήσει τη θερμοκρασία. Τώρα μπορεί να 19,5 να σας φαίνεται λίγο, αλλά φανταστείτε ένα σπίτι χωρίς θέρμανση και με normal παράθυρα, τη νύχτα η θερμοκρασία μπορεί να πέσει και στους 14, και από τη στιγμή που η ιδανική θερμοκρασία για να κοιμηθούμε μας λένε ότι είναι 18-18,5, το βράδυ μπορείς άνετα να το ρυθμίσεις αυτό στους 19 βαθμούς, 18,5, και να σου φτιάξει μια τέλεια θερμοκρασία μέσα στο σπίτι για να μπορέσει να κοιμηθεί όλη η οικογένεια και με πολύ χαμηλή κατανάλωση, εννοείται. Ένα ολόκληρο σώμα τώρα σχεδόν ένα μέτρο, ίσως και παραπάνω, και στο full τώρα είναι 1070, μου είχε φτάσει 1140 πριν, μας λέει η εταιρεία ότι είναι 1210 το maximum.
και μας λέει ότι ενεργοποιήθηκε το Fuzzy Logic. Βλέπετε εδώ η λειτουργία εξοικονόμησης και πάμε να δούμε πόση ώρα κόβει και πόση ώρα δουλεύει. Τρία, τέσσερα, πέντε. Πέντε δευτερόλεπτα δούλεψε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Είκοσι πέντε δευτερόλεπτα σβηστό στους 19.30. Ένα, δύο, ούτε δύο δευτερόλεπτα δεν δούλεψε. Γιατί? Γιατί η αντίσταση είναι ήδη πυρωμένη και σου λέει δεν χρειάζεται να τη ζεστάνω άλλο. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και στους 21. Να περιμένουμε πρώτα να φτάσει ο χώρος μας 21 για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Fuzzy Logic. Βλέπετε ότι τώρα δουλεύει λίγο παραπάνω η αντίσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Να δούμε πόσα θα δουλέψει στους 21. Μένει 10 δευτερόλεπτα σβηστό. 1, 2, 3, 4. Και 10 δευτερόλεπτα ανάβει, δηλαδή 50-50, και όσο περνάει η ώρα και πιάνει το χώρο από κάτω, όσο μας πιάνει το χώρο δηλαδή καλύτερα, τόσο και το 50-50 θα γίνει 30-70 που υπόσχεται η εταιρεία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα τεστ στους 21, στο φάζι να πιάσει θερμοκρασία ο χώρος, μηδενίζουμε. Ο χώρος δεν έχει ακόμα 21, ο χώρος έχει 20, άρα πιάνει και δεν πιάνει η λειτουργία Fuzzy Logic τώρα, θα πρέπει να ανέβει ένα βαθμό. Πάμε να το βάλουμε στους 21, όπως είναι τώρα. Και με μηδενισμένο το μετρητή να δούμε αν θα μας κάψει το 1 τρίτο που μας λέει η εταιρεία. Η ώρα είναι 5:22, θα το ξαναδούμε στις 6:22. Πέρασε η ώρα, μία ώρα. Βλέπετε ότι η θερμοκρασία στο χώρο είναι 20,8, σχεδόν 21 δηλαδή, και αυτή τη στιγμή δουλεύει στο Fuzzy Logic, βλέπετε ότι έχει κλείσει. 0,74. Γιατί όμως έκαψε τόσο, ενώ ο κατασκευαστής μας λέει ότι κανονικά έπρεπε να είναι 0,46. Γιατί? Κατά πρώτον, δεν είχε πιάσει ο χώρος 100% τη θερμοκρασία, 21 βαθμούς ήταν στους 20, οπότε δούλεψε αρκετά μέχρι να πιάσει το χώρο. Και δεύτερον,
Η πόρτα που έχω εδώ, που κάποια στιγμή θα την αλλάξω, είναι μία σιδερένια και απ' έξω είναι ούτε μονώσεις ούτε τίποτα, μία απλή σιδερένια πόρτα είναι. Και μας πήγε 0,74-0,75 τώρα που συνεχίζει και δουλεύει. Οπότε αν συνυπολογίσουμε αυτά τα δύο πράγματα, θα ήταν όντως πολύ πιο χαμηλή η κατανάλωση. Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι βάζοντας το να δουλέψει σε ένα χώρο για 5 ώρες, την πρώτη ώρα θα μας κάψει αυτά εδώ που βλέπετε, και τις υπόλοιπες ώρες, από τη στιγμή που θα έχει πιάσει και τη θερμοκρασία, θα δουλεύει στο 1 τρίτο της κατανάλωσης, όπως λέει ο κατασκευαστής. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να μην έχετε τεράστιες απώλειες θέρμανσης στο χώρο σας. Και για να μας κάνει τώρα και έναν υπολογισμό για τις καταναλώσεις του σώματος, όπως κάνουν οι υπολογιστές ταξιδίου στα αυτοκίνητα, πάμε στο μενού, πάμε στο σπιτάκι, αποτελεσματική ισχύς, μας λέει ότι 6 ώρες είναι αναμένο, τις 4 έχει δουλέψει και ουσιαστικά τις 2 δεν έχει δουλέψει, γιατί κάνει αυτό το fuzzy logic. Βλέπετε ότι είναι 1210 W η ισχύς του σώματος και μας λέει ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 910-911. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, όσο περνάει ο καιρός και δουλεύει, το 910 θα πέφτει και θα φτάσει σε ένα επίπεδο, άμα δουλέψει 15-20 ώρες, να είναι 460. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα πέφτει. Γιατί τώρα το έχω δουλέψει εγώ 6 ώρες, ας πούμε, και δεν φτάνει να κάνει τον υπολογισμό που θέλει για να κάνει, ας πούμε, σε ένα νοικοκυριό σε ένα μήνα. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγάλατε, πώς σας φάνηκε το βίντεο. Κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο. Πληροφορίες για τα σώματα θα έχω στην περιγραφή και σε πρώτο σχόλιο. Ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.